Το κουδούνι χτύπησε σήμερα στα σχολεία της Λάρισας, τα οποία έπρεπε να γίνουν οι αναπληρώσεις μαθημάτων και καθηγητές και μαθητές, την πλειοψηφία τους ήταν εκεί. Σύμφωνα με στοιχεία από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μικρός ήταν ο αριθμός των καθηγητών που συμμετείχε στις τάσεις εργασίας της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ. Συγκεκριμένα, στο νομό Μαγνησίας, οι καθηγητές που κλήθηκαν να κάνουν τις αναπληρώσεις ήταν 327. Από αυτούς, στην πρώτη τρίωρη στάση εργασίας της ΟΛΜΕ, από τις 8 το πρωί έως τις 11, συμμετείχαν οι 16 και στη δεύτερη στάση εργασίας της τοπικής ΕΛΜΕ, από τις 11 έως τις 2 το μεσημέρι, συμμετείχαν 13. Στο νομό Λάρισας, από τους 533 που έπρεπε να διδάξουν στα σχολεία, σήμερα στην πρώτη στάση εργασίας συμμετείχαν 4 καθηγητές και στη δεύτερη 2. Στο νομό Τρικάλων, από τους 42 καθηγητές στην πρώτη στάση εργασίας συμμετείχαν 3 και στη δεύτερη κανένας. Και στο νομό Καρδίτσας, από τους 380 καθηγητές στην πρώτη στάση εργασίας συμμετείχαν 5 και στη δεύτερη 6. Το γυμνάσιο με τις ηλικιακές τάξεις Αλονίσου έκανε μία μέρα κατάληψη. Το έκανε γιατί μετά από 2 μήνες υπήρχε σχεδόν ολοκληρωτική έλλειψη εκπαιδευτικών σε όλες τις βασικές ειδικότητες. Καλείται λοιπόν αυτό το σχολείο τώρα να αναπληρώσει αυτή τη μέρα της κατάληψης, ενώ για τους προηγούμενους 2 μήνες, το οποίο κάθεαν εκατοντάδες ώρες, το Υπουργείο κάνει γαργάρα. Λοιπόν, είναι μια γελοιότητα από τη μια πλευρά, ωστόσο όμως είναι και ένα τμήμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Αυτό που θέλει να κάνει το Υπουργείο είναι το μήνυμα που στέλνει στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στην κοινωνία. Είναι σκύψε το κεφάλι. Το πρωί, μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ΕΛΜΕ της Θεσσαλίας συμμετείχαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Προχώρησαν μάλιστα και σε κατάληψη του γραφείου της Περιφερειακής Διευθύντριας, Βασιλικής Γιάκα, η οποία έλειπε με άδεια. Στις δηλώσεις τους εστίασαν στην αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας για τις διδακτικές ώρες που χάθηκαν λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού. Στο νομό Καρδίτσας χάθηκαν 350 ώρες στα ΕΠΑΛ, οι οποίες δεν αναπληρώθηκαν ποτέ. Περιμένουμε να μας απαντήσει το Υπουργείο πότε θα αναπληρωθούν. Στο νομό Λάρισας 427 ώρες χάθηκαν, οι οποίες δεν αναπληρώθηκαν ποτέ, ενώ υπάρχουν και 2 κενά ακόμα καθηγητών σε 2 σχολεία της Λάρισας. Ας μας απαντήσει ο Υπουργός λοιπόν πώς θα καλύψει τα πραγματικά τα κενά και αν θέλει να βοηθήσει, ας προχωρήσει σε περικοπή της ύλης για να είμαστε όλοι εντάξει. Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων μέχρι και σχεδόν τέλος Δεκεμβρίου υπήρχαν εκατοντάδες ώρες χαμένες στα μουσικά μαθήματα. Δεν είδα καμιά, ας πούμε, πραγματικά επιχείρηση αναπλήρωσης ή τέλος πάντων την ευαισθησία του Υπουργείου.